Εμείς θα πάμε τώρα στο Κίτρινο Μαύρο Ποδόσφαιρο. Προετοιμασία για τον αγώνα με το Λεβαδιακό. Ο Νίκος Παδόπουλος στο καθιερωμένο μας ραντεβού θα μας βοηθήσει λίγο να προσεγγίσουμε την επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα. Κώστα μου, τι γίνεται. Νίκο, πήρατε πεκταρά στο μπάσκετ πήρατε. Το είδα, τον έβλεπα το πρωί, σκόρινγκ μασίν. Πω ρε φίλε, θα αναστενάξω τα καλάθια. Ως γνήσιος μπασκετικός, γιατί το αίμα σου είναι πορτοκαλί. Ναι, 100%. Γίνεται, δεν γίνεται. Κοίταξε τώρα από τα βιντεάκια να κρίνω, τα νούμερα του είναι πολύ καλά και το κολέγιο του είναι καλό. Ναι, το Άρκανσο. Και απορώ πως δεν πήγε αλλού, Νίκο, κακά τα ψέματα τώρα. Αυτό λίγο έτσι με... Κοίτα, εγώ γενικά, εντάξει, ως ουδέτερος παρατηρητής, να το πω έτσι μπασκετικά, γιατί υπάρχετε και εσείς που είστε πιο ειδικοί για τα ζητήματα, νομίζω ότι ο Άρης φτιάχνει ένα όνομα στην αγορά, όπως από πέρυσι με το έκανε με τον Κάουαν ή με τον... με το Williams, ότι ελάτε εδώ με όχι τρελά λεφτά, αλλά σε ένα μπασκετικό περιβάλλον που μπορείτε να αναδειχθείτε και να βρείτε ένα πολύ καλό συμβόλαιο στην Ευρώπη. Το Μάγο βάζει κάτι καλάθια, τώρα βλέπω το βίντεο εντωμεταξύ. Βάζει κάτι καλάθια φοβερά εντωμεταξύ. Είναι και από τα 9 μέτρα κάτι τρίποντα. Κατάλαβα. Καλώς φαίνεται. Πρώτο φαβορί για υποβασμό, Άρης. Σταμάτα. Άμα αυτός ο κουτρουβάλας δεν τα βάλει. Απλά και αυτός μπορεί να χρειαστεί χρόνο, όπως χρειάστηκε ο Κάουαν για παράδειγμα. Νομίζω ότι και αυτός μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο. Είναι καλή περίπτωση. Αυτός θα έρθει και το χειμώνα θα φύγει, Νίκο. Θα πάρει μεταγραφή. Ναι, βέβαια, θα πάει πιο πάνω. Μα τον βλέπω, αφού είναι παιχτάρα. Ας βοηθήσει όσο κάτσει. Ας πάει καλά, το Άρης λίγο μπροστά στην Ευρώπη. Και εντάξει, ο Άρης δείχνει γενικά ότι μπορεί να βρει παίκτες. Ναι, ναι, πολύ καλός. Έχει τον τρόπο του να βρει καλούς ποδοσφαιριστές, μου λέει, από καλούς μπασκετμπολίστες. Καλά, για καλούς ποδοσφαιριστές έχει αποδειχθεί, Νίκο μου. Αλήθεια είναι αυτό, ναι, γιατί ναι, ναι. Με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ από τους υπόλοιπους μεγάλους, ο Άρης μια χαρά παίκτες παίρνει και τρίτος τερματίζει. Εντάξει, αυτό είναι, πρέπει να το αναφέρουμε για να, γιατί δίνει και αξία και στις επιλογές του Άρη και στο τμήμα της ομάδας. Κάνει και τα λάθη του Άρη, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Απλά στον Άρη παραδόξως τα λάθη είναι αυτά που τα λάθη του κοστίζουν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κίνηση μπορεί να κάνει. Δηλαδή, ναι. Μήτρογλου κτλ. Τέλος πάντων, αντίστροφη μέτρηση πριν από το μάτς Κυριακής. Ναι, τι γίνεται. Είναι προπόνηση το απόγευμα. Την περιμένουμε ενδιαφέρον, μήπως και ο Μπούρος δείξει κάτι παραπάνω στον αφορά την δεκάδα, δύσκολο το κόβο, και χθες δεν έδειξε, ούτε προχθές έδειξε. Στον Άρη βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Και δημιουργείται πλέον με την ενεργοποίηση του Ζερβίνιο. Και το Ζερβίνιο εκτός από πρόπου θα είναι στην αποστολή για το μάτι Κυριακής. Κάποιος λέει πρέπει να μείνει εκτός από τους ξένους. Μπράβο. Εκεί ήθελα να πάω. Με το Ζερβίνιο λοιπόν ο Άρης έχει 6 ξένους. Κάθε ομάδα δικαιούται στο ρόστερ μπορεί να έχει όσους θες. Ναι. Στην αποστολή του αγώνα όμως πρέπει να έχεις 5 μη κοινοτικούς. Αυτή τη στιγμή η μη κοινοτική στον Άρη είναι, για να δεις πόσο δύσκολο είναι για τον Μπούργο. Ναι. Ο Ζερβίνιο 1, ο Πάλμα 2, ναι. Ο Τούρμπε 3, ναι. Ο Φαβιάνο 4, ναι. Και ο Γκρέι με τον Ντουμπάγιο κάνουν 6. Ο Γκρέι με τον Ντουμπάγιο είναι Άγγλοι, αλλά λόγω του Brexit. Δεν θεωρούνται πλέον European players. Ναι. Δεν θεωρούνται πλέον European players. EU players. Οπότε για να δούμε τι θα γίνει. Και πρόσεξε, μιλάμε τώρα για 6 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι δεκαδάτοι. Ο Αντεμπάζο δεν μπορεί να βγει. Και ποιο να βάλει. Ο Ντουμπάγιο θα πήγε καλά κόντρα στη Μακάμπη. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι ο Μπούρος θέλει να τον κρατήσει στο βασικό σχήμα. Εγώ νομίζω ότι αυτός θα την πληρώσει. Έτσι νομίζω και εγώ, γι' αυτό το είπα. Ο Αντεμπάζο. Γιατί ο Πάλμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν το βγάζει την αποστολή σε καμία περίπτωση. Ο Γκρέι ο Χασογκόλης. Ούτε τον Γκρέι. Είναι μοναδικός ο Φόρκος. Θα βάλεις τον Ζερβίνιο, θα βάλεις, ρε φίλε. Δεν είναι για βασικός ο Ζερβίνιο. Γιατί? Ο Ζερβίνιο για την Κυριακή, εφόσον είναι στην αποστολή, ναι. Θα παίξει 20 με 30 λεπτά. Και τι τον πήραμε τότε για το Δεκέμβριο. Και πώς θα βοηθήσει και το. Κάτσε ρε Κώστα, εντάξει, άκουσε. Ένα μήνα θα είναι σε πολύ καλύτερη. Ναι, τι τον πήρα. Έμεινα εκτός Ευρώπης. Χάνω τώρα και τα πρώτα μάτια πρωταθλήματος. Τον πήρα. Να έρθει μετά που θα είμαι έβδομος. Έχει κάνει πάντως ναι. Πολύ καλή πρόοδο. Καλά, ναι. Τον τελευταίο μήνα. Εντάξει. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Λένε, ναι. Θα το δούμε και στο γήπεδο βέβαια. Εντάξει. Εμείς μεταφέρουμε αυτό το οποίο μαθαίνουμε μέσα στο ρεπορτάζ. Τώρα στο γήπεδο θα φανεί. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει αυτός ο πονοκέφαλος, μεγάλος πονοκέφαλος, που δεν θα το διαχειριστεί ο Μπούργος μόνο στο μάτι με το Λεβαδιακό. Όλη τη σεζόν θα πρέπει να το διαχειριστεί αυτό ο Άρης. Το είχε και πέρυσι αυτό το πρόβλημα. Ναι. Αλλά ευτυχώς
εντάξει, είναι λίγο οξυμορό. Τραυματίστηκε ο Αλή. Ναι, ο Αλή. Έμεινε 7 μήνες εκτός. Τον καημένο. Δεν είχε θέμα με τους ξένους. Α, και δεν φαινόταν. Δεν φαινόταν. Πάλε βέβαια να βγάλει κινητικό διαβατήριο στον Ντιαγέ τότε. Ο Αλή σεζόν. Δεν είναι εύκολο. Το ξέρει και εσύ πολύ καλύτερα. Το να βγάλει διαβατήριο δεν είναι τόσο εύκολη διαδικασία. Δεν καθόλου. Δεν καθόλου εύκολη. Πρέπει να έχει και τις άκρες σου. Ναι, ναι. Το χρόνο του. Εντάξει, δεν ξέρω αν ο Άρης επιχειρήσει με κάποιον από τους υπάρχοντες αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα δείγμα το οποίο θα περάσει και τα πλάνα της δεκάδας για τον Μπρούς. Δηλαδή ανάλογα ποιον θα αφήσει έξω. Εγώ νομίζω ότι ο πρώτος υποψήφιος είναι ο Ντουμπάλιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιστρέψει ο Μπακατά. Και υπάρχουν ακόμα 2-3 θέσεις αυτή τη στιγμή που παίζονται στην δεκάδα. Αν θα κρατήσει τον Μαντσίνι, θα βάλει τον Καμάτσο. Πάλμα, ανάμεσα σε Πάλμα και Μάνου Γκαρσία, ποιο από τους δύο θα επιλέξει, ή αν πάει σε μια λογική ότι θα τους χωρέσω και τους δύο βάζοντας τον Μάνου στον χώρο της μεσαίας γραμμής, βοηθάει ο αντίπαλος, δεν πιέζει με τον Πάο για να φτάσει την τρελή πίεση. Με τον Λεβαδιακό Πεζουάρη, δηλαδή τον βοηθάει το μάτι αυτό να βάλει τον Μάνου στα χάφη μαζί με τον Ντουκουρέ, για παράδειγμα, να ανεβαίνει ο Μάνου λίγο πιο ψηλά και να έχετε τον Πάλμα μέσα, να είναι λίγο πίσω από τον Γκρέι, δίπλα στον Γκρέι. Ανάλογα, γιατί είναι ένα μάτι που θα βρει απέναντι σε κλειστή άμυνα. Πρέπει να πιέσεις πολύ, οπότε νομίζω ότι είναι ένας σχηματισμός που μπορεί να βοηθήσει τον Άρη. Αν όχι από το ξεκίνημα του αγώνα της Κυριακής, τουλάχιστον στην διάρκεια του. Και να δούμε αυτό, δηλαδή ποιο θα βάζει δεξιά της άμυνας, μια θέση παίζεται παχά και δύο θέσεις παίζεται μπροστά, στο 10 και ο δεξιός εξτρέμ. Αυτές είναι οι κρεμότητες για την εντεκάδα. Έχουν τεθεί από χθες η κυκλοφορία τα εισιτήρια. Από χθες βασικά και τα εισιτήρια για το Μασολογιακό. Ο κόσμος μπορεί να τα προμηθεύεται. Ναι. Μακάρι να έχει αρκετό. Βοηθάει το ότι είναι αργά το Μασολογιακό. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσοι θα είναι στη Θεσσαλονίκη τελευταία Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Τελευταία ευκαιρία για βουτιές κτλ. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα γίνει με την παρουσία του κόσμου στο Μασολογιακό. Από εκεί και πέρα με τα γραφικά δεν έχουμε ούτε σήμερα μέχρι στιγμής κάτι ουσιαστικό και γενικά νομίζω ότι δύσκολα θα έχουμε αυτή την εβδομάδα όπως λέγαμε και χθες. Ναι. Ψάχνει ο Άρης για στόπερ, για χαβ, για φόρα, αλλά δεν φαίνεται κάτι μέχρι στιγμής ορίζοντα. Στο θέμα του γηπέδου η εξέλιξη που υπάρχει από χθες το βράδυ είναι ότι αυτή η συνάντηση με τη θελήσεις της κυβέρνησης πάει για τις 25 του μήνα. Άνα 22 και δεν ήτανε. Ήτανε Δευτέρα, πάει Πέμπτη. Να ξέρετε δηλαδή πότε θα μου κλείσει η εισιτήρια για να πάω στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ. Τελεία.gr. Πρώτη εδώ, τελεία.gr. Λοιπόν, θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, πιθανότατα με τηλεδιάσκεψη. Θα απουσιάζει εκείνες τις μέρες και ο Λευτέρης Αρμανίτης λόγω κάποιων σοβαρών επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Ναι. Και έτσι κι αλλιώς υπήρχε σκέψη πως γίνεται με τηλεδιάσκεψη. Είναι πιθανό, δεν έχει κλειδώσει ακόμα, αλλά είναι πιθανό πλέον να γίνει με τηλεδιάσκεψη στη συνάντηση. Παρουσία των αρχιτών υπουργών της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, του κ. Σκρέκα, του κ. Δωράρα, του κ. Γεραπετρίδη, για πλευρά Σάρη, ο κ. Τριμάτης, ο κ. Αρμανίτης, ο κ. Γιουτίκας, Δούμας, Μπίλιας, όλοι αυτοί. Δώστε με ένα κωδικό, να μπω και εγώ στο Zoom. Δώστε με ένα κωδικό. Είμαι ειδικός στη τηλεδιασκέψεις, να ξέρεις. 100 το ξέρω, Κώστα μου. 100%. Κάποτε κάποιοι, όταν θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο, σε ρωτούσαν να το Zoom πώς γίνεται. Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Έχουμε δώσει τα φώτα μας στην ανθρωπότητα, εννοείται. Γιατί στην πρώτη Κατάρινα. Τα θυμόμαστε εμείς, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Εδώ ήμασταν. Το site που είχε ένας φίλος σου. Έτσι. Το site ενός φίλου μου ήταν πρωτοπόρο. Ήταν πρωτοπόρο. Και από τότε κάποιοι ανακάλυψαν ότι υπάρχει και το διαδίκτυο. Με μπασκετικές εκπομπές. Έτσι. Εν τω μεταξύ, ακόμα βλέπω στιγμιότυπα του παιχταρά αυτού. Τα βάζει όλα. Σ' άρεσε τόσο πολύ, ε. Ναι. Όχι, είναι μεγάλο το βίντεο και το έχω και παίζει. Ω, μαν καλαθάρα. Πω, τι έχει να γίνει στο Ιβανόφιο, στο Κύπελο, τι έχει να γίνει τρίτη αγωνιστική. Χαμός. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Από τον Άρη. Όσο πλησιάζει και το μάτι Κυριακής, νομίζω ότι μετά και τη σημερινή προπόνηση θα έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Λέω, το δυστύχημα αυτή τη στιγμή για τον Άρη δεν έχει να πει πολλά για τα μεταγραφικά, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνο. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες για να τελειώσει ο Άρης με αυτές τις 3 κινήσεις. Που θέλει να κάνει. Σε γνωστές αγορές κοιτάει, να λίγο αρκετά Ισπανία κοιτάει
θα πω εγώ ειδικά για τον Στόπερ, κοιτάει και στη Γαλλία, κοιτάει και στην Πορτογαλία και κυρίως σε Ευρώπη για να καλύψει αυτές τις επιλογές. Ωραία. Έγινε, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για καλή την ενημέρωση. Θα ακούσουμε και το απόγευμα. Ευχαριστούμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μας ενημέρωσε για το ρεπορτάζ του Άρη στο ποδόσφαιρο.